Μαζί μας είναι ο Βασίλης Λεβέντης, πρόεδρος Ένωσης Κεντρών. Καλησπέρα κύριε πρόεδρε. Καλησπέρα σας. Η αλήθεια, έχουμε πολύ καιρό να το πούμε. Σε βλέπω μια χαρά, σιδερένιο έτσι. Τα πήρες λίγο πάνω σου. Μια χαρά τα πας. Έχουμε εκλογές, πρέπει να ετοιμαστείς. Μαζί μας και ο Ιωάννης ο Μάλλος. Ιωάννη, αν θέλεις κάνε λίγο πίσω, μην πέσεις με το κινητό σου. Κύριε πρόεδρε, προφανώς, όπως δείχνατε πρώτα, χάθηκε η μπάλα. Τώρα έχουν κόντρα ένα εισαγγελέων και με τον Αϊρομπάγο τώρα. Σχετικά με το θέμα τη παρακολουθήση. Έχουμε τον άλλον ευρωβουλευτή που έπεσε και αυτό το θύμα τη παρακολουθήση. Τι γίνεται, κύριε πρόεδρε? Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η υπόθεση των παρακολουθήσεων δεν θα οδηγήσει πουθενά. Δεν θα οδηγήσει πουθενά, διότι υπάρχει το απόρριτο. Και αφού υπάρχει το απόρριτο, δεν πρόκειται να μάθει κανείς τίποτα, ούτε ποιοι παρακολουθούν το. Και αυτά που γράφει το ντοκουμέντο, οι εικασίες είναι και αναπόδεικτα πράγματα είναι. Βγάζει κάτι λίστες. Κάθε Κυριακή έχουμε, κάθε Σαββατοκύριακο έχουμε και κάποια ονόματα. Βγαίνουν συνέχεια. Και ωραία, και άλλα. Έχουμε ονόματα, αλλά και που τα έχουμε τα ονόματα, αφού κρύβεται το απόρριτο από πίσω από όλη αυτή τη διαδικασία, δεν υποχρεούνται καμία υπηρεσία να λογοδοτεί. Πάντα αυτή την υπηρεσία, την ΕΥΠ, την είχαμε ανεξέλεγκτη. Τώρα, καλός ή κακός, την είχαμε ανεξέλεγκτη. Εγώ πιστεύω κακός. Η Ένωση Κεντρών, το κόμμα μας, πιστεύει ότι πρέπει όλα να γίνονται με διαφάνεια και να μην γίνονται καθόλου. Όλα στο φως, λοιπόν. Και να μην γίνονται παρακολουθήσεις, διότι οι παρακολουθήσεις είναι κάτι ανήθικο. Τώρα υπάρχει ο ισχυρισμός ότι για λόγους εθνικής ασφαλείας καμιά φορά χρειάζεσαι εκ των πραγμάτων να παρακολουθήσεις ξένες πρεσβείες, ξένες αποστολές, χρειάζεσαι κάποιους να τους παρακολουθήσεις γιατί ενεργούν παρανόμως. Λοιπόν, όπως κάνουν και εκείνοι, οι Σέρβοι, οι Τούρκοι, οι Αιγύπτιοι, όλοι έχουν υπηρεσίες μυστικές. Οπότε και αυτοί που λένε ότι πρέπει να κλείσουμε την ΕΥΠ δεν νομίζω να έχουν δίκιο, γιατί καμία υπηρεσία οικειοθελώς δεν έκλεισε τις μυστικές της υπηρεσίες. Καμία υπηρεσία, κανένα κράτος δεν παραιτήθηκε από αυτή τη δυνατότητα να παρακολουθεί. Αλλά εμάς στην Ελλάδα δυστυχώς αντί να παρακολουθούμε ξένες πρεσβείες μεταξύ μας είναι. Παρακολουθούμε, είμαστε μεταξύ μας. Όλα τα κόμματα μιλάμε έτσι, δεν μιλάμε σε μια κυβέρνηση. Αυτά είναι πράγματα ανήθικα, στα οποία δεν παρεμβαίνω. Πάντως πρέπει να ξέρουν ότι όσοι ψηφίζουν ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ έχουν ζήσει σε τέτοιο βούρκο. Μάλιστα. Δηλαδή ήταν παλιότερα ο Μαυρίκης, ήταν ο Τόμπρας, ο Αλεξάκης. Πασοκτζίδες δηλαδή, είχαν νοικιάσει γραφεία στο Κολωνάκι και παρακολουθούσαν Έλληνες πολιτικούς. Επομένως, δεν νομίζω να έχουν δικαίωμα κόμματα τέτοια όπως το ΠΑΣΟΚ, όπως το ΣΥΡΙΖΑ, που έχουν κάνει οι ίδιοι παρακολουθήσεις. Όλα τα κόμματα, είπαμε, έχουν την ευθύνη, είπαμε αυτό το πράγμα. Εντάξει. Ναι, δεν έχουν όμως δικαίωμα να κραυγάζουν τώρα. Γιατί κραυγάζει ο κύριος Τσίπρας, αφού και εκείνος παρακολουθούσε. Εκείνος γιατί δεν διέλυσε την ΕΥΠ? Άμα έκρινε ότι ο Μητσοτάκης είναι, ξέρω, ένας απατεώνας που τα κάνει όλα για να ξαναβγεί, δεν ήξερε ότι θα χρησιμοποιήσει και την ΕΥΠ για να πετύχει το στόχο του. Να ξέρετε που βρίσκεται, ναι, σωστά. Άρα τότε που ήταν ο Τσίπρας, βολευόταν και αυτός, παρακολουθούσε τους συνεργάτες του, τους υπουργούς και τους αντιπάλους του. Λοιπόν, τώρα να γευτεί τα ίδια. Έτσι, δυστυχώς, δεν τάσομαι, λέω, υπέρ των παρακολουθήσεων. Θεωρώ ανήθικα πράγματα αυτά. Αλλά μας έχουν συνηθίσει στην Ελλάδα όλα τα κόμματα να είναι σάπια και βρωμερά. Και χρησιμοποιούν υπηρεσίες που προορίζονται για την εθνική ασφάλεια, να τις χρησιμοποιούν για να παρακολουθούν τους αντιπάλους τους. Εντός Ελλάδος. Αυτά είναι πράγματα που έπρεπε η δικαιοσύνη να τα κυνηγήσει. Αλλά πώς να τα κυνηγήσει? Αυτοί έχουν κάνει τον νόμο περί απορρίτου,
που να μην λογοδοτεί πουθενά η ΕΕΠ. Δηλαδή και όλα αυτά ότι όντως παρακολουθούσαν τον Ανδρουλάκη, αυτό είναι μια, το παραδέχθη ο Μητσοτάκης αυτό. Αλλά βάσει του νόμου δεν υποχρεούται να εξηγήσει το γιατί. Του είπε του Ανδρουλάκη, πήγαινε στην ΕΕΠ να σου εξηγήσουν και ο Ανδρουλάκης δεν πάει. Του είπε ο Μητσοτάκης δημοσίως του Ανδρουλάκη, πήγαινε σε περιμένουν στην ΕΕΠ για να σου εξηγήσουν γιατί παρακολουθήσε. Γιατί είχαν βγει κάτι στοιχεία ότι είναι συγγενής ενός περιφερειάρχη στην Ουκρανία, ο Ανδρουλάκης. Και ότι ένας πιθανός από τους λόγους παρακολούθησης είναι και το Ουκρανικό. Έτσι λέγεται, δεν ξέρω τώρα. Ακούστε και φυσικά για τη μειονότητα στη Θράκη, όλα, ακούστηκαν πολλά. Και για τη μειονότητα στη Θράκη, έχει μπαφές. Ναι, εντάξει, αλλά όλα αυτά γιατί δεν πάει ο Ανδρουλάκης να ενημερωθεί. Ο Ανδρουλάκης ενώ τον καλούν να ενημερωθεί κατηδίαν για να του φύγει η υποψία, ο Ανδρουλάκης δεν προσέρχεται γιατί τον συμφέρει να φωνάζει, να γαυγίζει. Και τώρα αυτά είναι πράγματα τα οποία εγώ λυπάμαι, δηλαδή, που αντί να ασχολούμαστε με σοβαρότερα ζητήματα. Έχουν πολλά ανοιχτά μέτωπα εθνικά, φυσικά. Όπως είναι το οικονομικό, όπως είναι τα ελληνοτουρκικά, ασχολούμαστε με το να παρακολουθήσει τον Ανδρουλάκη, να παρακολουθήσει τον Ανδρουλάκη να κάνει τι. Ο Ανδρουλάκης, πες ότι τον παρακολουθούσαν. Σε τι να τον παρακολουθήσουν. Για τις επαφές. Ένας ευρωβουλευτής είναι. Τι να τον παρακολουθήσουν. Τότε για τις εκλογές, όταν ήταν υποψήφιος πρόεδρος, για τις εκλογές νομίζω. Ήταν... Τι εκλογές, εντάξει, οι εκλογές, ακούστε να δείτε, από την ώρα που πέθανε η γεννηματά, ο Σιμίτης ελέγχει το ΠΑΣΟΚ, έχει πεθάνει, ο Τσοχαντζόπουλος έχει πεθάνει. Επομένως ο Σιμίτης είναι ο κυρίαρχος στο παιχνίδι του ΠΑΣΟΚ, προσέρχεται καθημερινά στη Βουλή, τον έχω δει, τον κύριο Σιμίτη. Ήταν σίγουρο ότι έβαλε το γιο του φίλου του, ο Ανδρουλάκης, ο πατέρας, είναι φίλος του Σιμίτη και αναμειγμένος στην κομπίνα του χρηματιστηρίου, ο πατέρας Ανδρουλάκης. Δεν το ξέρουμε αυτό, εντάξει. Πώς δεν το ξέρετε, αυτό τον έβαλε ο Σιμίτης Γενικό Γραμματέα του ΠΑΣΟΚ. Αυτή είναι η τούτος ο Βενιζέλος τον έβαλε, ο Βενιζέλος. Ο Βενιζέλος, αλλά ο Σιμίτης ήταν για τον Ανδρουλάκη, ο Σιμίτης. Ο Βενιζέλος ήταν για την Καϊλή. Την Καϊλή πρόθεσε ο Βενιζέλος. Θα μιλήσει με τον Καϊλή. Όταν ήταν γραμματείας, ήταν ο Βενιζέλος. Τον Ανδρουλάκη τον έβαλε ο πατέρας του, που είναι φίλος του Σιμίτη ακόμη. Μάλιστα. Βασικός τέλεχος. Εγώ κυκλοφορούσα στην Ελλάδα πριν από 20 χρόνια, ανέβαινα στη Μακεδονία, και συνάντησα βιομηχάνους στα Γενιτσά, στη Βέρεια, με φρούτα όλους αυτούς εκεί, οι οποίοι μου είπανε ότι εμείς δεν είμαστε ΠΑΣΟΚ, εμείς είμαστε Σιμιτικοί. Μάλιστα. Δεν είχε πει ακόμη ο Σιμίτης αρχηγός. Και μου λένε εμείς είμαστε Σιμιτικοί. Λέω δηλαδή ΠΑΣΟΚ. Όχι, μου λέει, όπου πάει ο Σιμίτης. Μάλιστα. Με συμφέροντα φυσικά. Ναι, ο Σιμίτης εκφράζει τη δεξιοποίηση του ΠΑΣΟΚ. Εντάξει, αυτό γνωστό. Κύριε Πρόεδρε, θα μιλήσουμε λίγο. Έκανε το ΠΑΣΟΚ θυγατρική του Μητσοτάκη. Μάλιστα. Παραμείνουμε στο θέμα μας σχετικά με το θέμα με τις παρακολουθήσεις για την κυρία Καϊλή. Και προφανώς και αυτό είναι εμπλέγμα για το Ευρωκοινοβούλιο, όχι μόνο. Και έχουμε και την κυρία Σπυράκη. Δύο ευρωβουλευτές που έχουμε. Φυσικά και υπάρχουν και άλλοι ευρωβουλευτές. Ακούστε κύριε Μάριε, αυτούς που βάζουν στους συνδυασμούς είναι όλοι άχρηστοι. Η Σπυράκη ήταν μια δημοσιογράφος του Μέγκα. Ήτανε και έρχεται από τον Μπασόκ. Παλιά ήταν η νεολαία Μπασόκ. Δεν ξέρω τι ήταν. Μια δημοσιογράφος, εγώ σαν δημοσιογράφο την ήξερα. Δεν την παίρνεις να τη βάζεις αμέσως ευρωβουλευτή χωρίς προϊστορία, χωρίς δοκιμασία. Δηλαδή
είναι λίγο, δώσανε ρόλους σε ανθρώπους που δεν είχαν δοκιμαστεί αν είναι ηθικοί, αν είναι τίμοι, αν είναι ικανοί. Το ίδιο είναι και η Καϊλή. Η Καϊλή ήταν η φιλενάδα του Βενιζέλου. Δεν ξέρω τι φιλενάδα βέβαια. Λοιπόν, βοήθησε ο Βενιζέλος και την έβγαλε δεύτερη μετά τον Ανδρουλάκη. Και στην πρώτη φορά την έβγαλε πρώτη στην Ευρωβουλή. Ξεπέρασε τον Ανδρουλάκη η Καϊλή. Την πρώτη φορά στην Ευρωβουλή. Μάλιστα. Καταλάβατε. Γιατί είναι δεύτερη φορά εκλεγμένη τώρα. Επομένως και η Καϊλή είναι μια εφεύρεση του Βενιζέλου. Ο Βενιζέλος πρόθεσε τη φιλενάδα του χωρίς να εξετάσει ότι μπορεί να του φέρει μπόρα και τραγωδία. Δεν βάζουν δοκιμασμένα άτομα τα οποία να έχουν μια επιτυχία σε ένα τομέα, παραβάζουν πρόθυμους να είναι σκλάβοι, δηλαδή πρόθυμους για να υπηρετούν ένα σύστημα. Δηλαδή κριτήριο της ανόδου τους ήταν η αφοσίωση στο Βενιζέλο, η αφοσίωση στο Σιμίτι. Δεν ήταν η αφοσίωση στο επάγγελμά τους σε κάτι. Αν ήταν αφοσιωμένοι στο επάγγελμά τους δεν θα παίρνανε τσάντες. Ένας που σέβεται τη δουλειά του δεν απλώνει το χέρι να πάρει τσάντες. Τσάντες παίρνουν οι ανεπάγγελτοι. Τσάντες παίρνουν οι οπορτιουνιστές, αυτοί που τυχαίνει κάποια στιγμή να βρεθούν και σου λέει πότε θα ξαναβρεθώ εγώ σε ευκαιρία να πάρω. Καταλάβατε. Έχουν βάλει μέσα στα κόμματα σαπίλα. Σαπίλα και είναι άλλη σαπίλα. Εγώ είδα την Κοραή, μία δημοσιογράφο που στήριζε τη Σπυράκη. Η Σπυράκη κατεβαίνει Α Θεσσαλονίκης. Κατεβαίνει Α Θεσσαλονίκης. Και γράφανε, και αυτή έκανε μεγάλο αδίκημα. Γιατί έγραφε ότι μετακλητή υπάλληλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ευρωβουλευτή Σπυράκη, ότι ήταν στις Βρυξέλλες να παίρνουν μισθό. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν πατούσαν στις Βρυξέλλες. Επομένως είναι σοβαρά δικήματα αυτά. Απάτη, ναι. Τα οποία αλίμονο τώρα. Και πρέπει να εξεταστεί και κάτι άλλο. Από τους μετακλητούς που έχει η Νέα Δημοκρατία, που έχει ο ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Ελλάδα, είναι πάρα πολύ αργόμυστοι. Δεν πάνε. Και επίσης από τους αποσπασμένους των κομμάτων, που έχει κάθε βουλευτής δύο αποσπασμένους και δύο μετακλητούς, δεν πάνε. Είναι αργόμυστοι. Ένα εισαγγελέα πρέπει να το ψάξει αυτό το θέμα. Έχω εντύπωση ότι αρχίζουμε σιγά σιγά, πρόεδρε. Στην Ευρώπη είδατε πόσο σχολαστικοί είναι και πόσο εξετάζουν το κάθε τι. Εδώ έχουν όλοι οι βουλευτές τους φίλους τους, τους έχουν άλλες δουλειές δουλεύουν. Άλλες δουλειές δουλεύουν. Δουλεύουν, δηλαδή ξέρω εγώ, υπάλληλο του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος δεν πάει καθόλου. Γιατί ο πρόεδρος της Βουλής δεν τα κοιτάει αυτά, γιατί ο εισαγγελέας δεν τα κοιτάει αυτά, γιατί εδώ, και γιατί βρήκαν την Καϊλή οι Καταργιανοί, δεν μπορούσαν να τα δώσουν τα λεφτά σε ένα Γερμανό, δεν μπορούσαν να τα δώσουν σε έναν άλλης χώρας, Πορτογάλο. Γιατί βρήκανε την Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα έχει όλο δωροδοκούμενους. Όλους. Τώρα μετά το Βρυξέλλες, αυτά με το βέλιο του εισαγγελέας που αρχίζουν σιγά σιγά να ελέγχουν την κατάσταση, εδώ δική μας, εδώ, μιλάμε τη δικαιοσύνη, αρχίζουμε σιγά να ψάχνουν. Γιατί προφανώς ο Ευρωπαϊκός Γενικός Ευρωπαϊκός Εισαγγελέας που διορίστηκε το 2021 νομίζω, δεν αστεύεται και εκεί βάζει το μαχαίρι στο κόκαλο για κάθε περίπτωση. Αν ακόμα να είναι υπουργός, να είναι και ευρωβουλευτής, δεν θα χαρίζει νομίζω. Και αρχίζουμε σιγά σιγά εδώ να πάμε σε αυτό το δρόμο. Κάνε, θα πηγαίνουμε σιγά σιγά. Και στα κόμματα πρέπει να μπει η τάξη. Γιατί αυτό λέμε. Ναι. Τα κόμματα παίρνουν κάποια λεφτά. Τα κόμματα αυτά. Δεν μπορούν λοιπόν να τα ξοδεύουν ανεξέλεκτα. Πρέπει να μπει τάξη, έλεγχος.
Σωστά. Εγώ γνωρίζω ότι τα κόμματα πληρώνουν και για τις δημοσκοπήσεις, για να παρουσιάζονται ότι έχουν δύναμη. Ξέρω ότι επίσης τα κόμματα δαπάνες που δεν έχουν καμία σχέση με την κομματική λειτουργία τις περνάνε. Δηλαδή ο έλεγχος που γίνεται από τη Βουλή είναι τελείως επιφανειακός. Λοιπόν, όλα αυτά και αυτά που σας είπα προηγουμένως, ότι υπάρχουν μετακλητοί στις ΣΥΡΙΖΑ, στη Νέα Δημοκρατία και στο ΠΑΣΟΚ που δεν προσέρχονται στην υπηρεσία τους. Και παίρνουν μισθούς. Ναι, παίρνουν μισθούς, ναι, γιατί δικαιούνται κάθε βουλευτής να έχει δύο. Δικαιούνται δύο μετακλητούς, δύο αποσπασμένους και δύο αστυνομικούς. Μάλιστα. Δηλαδή έξι άτομα έχει ο κάθε βουλευτής. Έχει έξι άτομα ο κάθε βουλευτής. Εν τω μεταξύ ο μισθός του ευρωβουλευτού φτάνει γύρω στις 25.000. Τα καθαρά αυτά, μην είμαι και τα άλλα. 25.000 καθαρά είναι, τι να πω. Έχουμε είναι... για ταξίδι, έχουμε επιτροπές, έχουμε αυτά. Υψηλά πράγματα αυτά. Δεν μπορώ να τα καταλάβω εγώ αυτά τα πράγματα. Και την αχαριστία, και είναι και αχάριστη. Ο Κύρτσος τώρα, ας πούμε, έχει πάει με το ΣΥΡΙΖΑ. Ο Κύρτσος δεν είναι πια στη Νέα Δημοκρατία. Ναι, αυτό και... το... τον παρακολουθούν νομίζω. Βρίζει το Μητσοτάκη και είναι, θα μπει υποψήφιο στο ΣΥΡΙΖΑ. Παραδέχεται η πίθου παρακολουθία. Σημαίνει ότι εκεί, ας πούμε, υπάρχει θέμα τώρα. Γι' αυτό υπάρχει κόντρα εισαγγελία. Πότε το είδε το θέμα τώρα? Τόσο καιρό που τα πήγαινε καλά με το Μητσοτάκη, ήταν όλοι με λιγάλα. Κάτι, χάλασε σούπα τώρα. Κοίτα. Ναι, αυτοί όταν μαλώσουν με το κόμμα του, τότε βγαίνουν και. Και όπως ο Μπογδάνος. Ο Μπογδάνος παρίστανε το μητσοτακικό μέχρι κόκαλο. Και σε μια συγκέντρωση στην Κηφισιά, πριν τις εκλογές που ήμουνα κι εγώ, σηκώθηκα και μίλησα και κατηγόρησα τον Μητσοτάκη και σηκώνεται και με διακόπτη και λέει: «Εσύ έχεις ψύχωση κατά του Μητσοτάκη. Εσύ έχεις τάξεις με τον Μητσοτάκη», λέει, «χρόνια», μου λέει εμένα. Ενώ εγώ μίλαγα γενικά, πολιτικά, δεν μίλαγα για τον Μητσοτάκη ως πρόσωπο. Λοιπόν, αυτός που παρίστανε το μητσοτακικό τότε για να τον σταυρώνουν, να του βάλουν το σταυρουδάκι οι μητσοτακικοί, τώρα βγαίνει και βρίζει και πάει με τον Παναγιωτόπουλο να κάνουν κόμμα. Βέβαια θα ξεφτυλιστούν, βέβαια δεν υπάρχει... Και τι γίνεται με τον Παναγιωτόπουλο, κύριε Λεβέντη? Πώς? Με τον Παναγιωτόπουλο τι γίνεται? Και αυτός θα κάνει κόμμα. Ο Παναγιωτόπουλος... είναι και αυτός με τους παλιούς τους, είναι κάτι βουλευτές, ο Πολίδωρας, ο Παναγιωτόπουλος, είναι ένας άλλος στο Κιλκής, πώς τον λέγανε, Τσιμπουρίτσα, κάπως τον λέγανε και στο Κιλκής, ο οποίος είχε... κάνει μεταγραφή της κόρης του και τον είχαν πιάσει από την Κρήτη εδώ, Αθήνα. Είχε παρακαλέσει τον υπουργό καλό της Νέας Δημοκρατίας και έκανε μεταγραφή της κόρης του και έτσι έφυγε από την πολιτική, τον διώξανε. Λοιπόν, έχουν μαζευτεί μερικοί που δεν τους έχουν γίνει τα ρουσφέτια, αλλά αυτοί δεν εκφράζουν τίποτα. Δεν εκφράζουν τίποτα. Αυτοί το μόνο που μπορούν να πετύχουν κατ' εμέ είναι να βγει έξω από τη Βουλή και ο Βελόπουλος. Δηλαδή αν πάρουν ένα 1%, 1,5% να πετάξουν έξω από τη Βουλή τον Βελόπουλο, ο οποίος είναι οριακός εκεί γύρω στο 4% και ο οποίος βέβαια αν βρεθεί κόμμα που αφαιρέσει 1,5% με 2% θα μείνει απ' έξω από τη Βουλή. Έτσι το βλέπω εγώ δηλαδή. Άλλωστε και για να τους δίνουν κανένα φράγκο αυτούς όλους να κάνουν ψηφοδέλτια, παράβολα και τέτοια σε όλους αυτούς, πρέπει να τους τα δίνει κάποιος που έχει συμφέρον. Συμφέρον είναι, ας πούμε, ο μόνος που μπορούσε να έχει συμφέρον είναι ο Μητσοτάκης, αν θέλει να πετάξει έξω από τη Βουλή την ακροδεξιά. Δεν ξέρω αυτό. Κύριε Πρόεδρε, να μην πλησιάζουμε την κουβέντα μας τώρα, γιατί πάμε στα ελληνοτουρκικά. Προφανώς ότι αυτό το σκάνδαλο με τις παρακολουθήσεις θα πάρει μεγάλες διαστάσεις. Έχουμε εκλογές. Προφανώς ότι θα πάμε με αυτό το πολιτικό τοπίο στις εκλογές, γιατί όλα δείχνουν τώρα
Είπα την προηγουμένως ότι δεν θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς συμβαίνει με τις παρακολουθήσεις. Δεν θα μάθουν. Υπάρχει το απόρριτο. Υπάρχει το απόρριτο. Επιμένουν ο ΣΥΡΙΖΑ και η ΝΕΡΤΗ και ο ΤΟΠΑΤΣΟΚ επιμένουν. Και το ΚΟΚΟΕ. Σε ένα θέμα που δεν μπορεί να δοθεί εξήγηση, δεν μπορεί να δεθεί δικαιολογία, γιατί καλύπτεται από το απόρριτο. Δεν έχει δικαίωμα δηλαδή ο πρόεδρος της ΕΥΠ να βγει να κάνει ανακοίνωση. Τώρα προφανώς πιέζεται ο εγγελέας του Άριου Πάγου από τους εισαγγελείς για να ανοίξει αυτό το φάκελο για να δούμε ποιο δικαίωμα θα παρακολουθήσει καθένα. Θα το δούμε. Θα το δούμε. Εισαγγελέας. Επόμενες μέρες θα κάνει σχετικές ανακοινώσεις. Κατά τη γνώμη μου, ο εισαγγελέας δεν μπορεί να ανοίξει τίποτα. Ο εισαγγελέας τηρεί νόμους. Οι δικαστές δεν νομοθετούν. Εφαρμόζουν τη νομοθεσία που έχει περάσει η Βουλή. Παράζει το Σύνταγμα, σωστά. Αυτή η Βουλή έχει περάσει απόρριτο. Δεν μπορεί να βγει ο οποιοσδήποτε εισαγγελέας, γιατί εκεί που ψάχνει, ξέρετε, γιατί δεν μπορεί να βγει. Διότι πες ότι βγαίνει και μαθαίνουμε κάτι. Και μαθαίνουμε εκείνη την ώρα κάτι ότι κάνει η Τουρκία. Και αρχίζουν ιστορίες. Μάλιστα. Πρόεδρε, μαζί μας είναι... Του Ανδρουλάκη το απόρριτο μας ενδιαφέρει ή μας ενδιαφέρει ένας πιθανός πόλεμος με την Τουρκία. Μάλιστα. Είναι λοιπόν σοβαρότερα πράγματα. Δεν μπορεί να βγαίνουν αυτοί και να κάνουν για την πάρτι τους προεκλογική κίνηση όταν η χώρα έχει μεγάλα προβλήματα. Μαζί μας κύριε Πρόεδρε, Γιάννης Ομάλιος. Γιάννη, καλησπέρα. Γεια στον κύριο Λεβέντη και σε εσένα Μαρή. Προφανώς έχουμε και άλλη μια φορά κόντρα. Έχουμε φυσικά το βουλευτής και δημοσιογράφος Κυρίτης επί παρακολούθηση ήταν, παραδέχεται ΕΥΠ και υπάρχει κόντρα τώρα σε Αγγελάν και ΕΥΠ σχετικά με αυτό το θέμα. Γιατί τον παρακολουθούν. Φυσικά είχαμε και τα προηγούμενα ονόματα και μας έχουν συνηθίσει τώρα κάθε εβδομάδα. Έχουμε δει πού πάμε σε αυτή την κατάσταση, Ιάννη, γιατί πραγματικά είναι πάρα πολύ θολό το πολιτικό τοπίο στη χώρα μας πλέον. Κοίτα Μαρία, το πολιτικό σκηνικό στη χώρα διαδραματίζεται σε μια πολύ κρίσιμη κατάσταση, αλλά και για τον πλανήτη, αλλά και για το κράτος και για το έθνος μας και για την κοινωνία μας. Το θέμα που μπαίνει είναι ότι οι εκλογές που θα γίνουν το 2023 θα βάλει το ζήτημα ποιος πρέπει να κυβερνήσει. Το τόπο αυτό. Θα το κυβερνήσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης και θα τα δώσει όλα σε ιδιώτες. Θα κυβερνήσει ο Αλέξης ο Τσίπρας με ένα πρόσημο προοδευτικό, δηλαδή μια κυβέρνηση προοδευτική, και θα μπορέσει άραγε να τον αφήσει, να τον αφήσουν οι 5-10 οικογένειες που κυβερνούν και οι πρεσβείες να ακολουθήσει ένα φιλολαϊκό πρόγραμμα που πρέπει να απαντηθούν στο πολιτικό σκηνικό. Αυτή τη στιγμή δεν μπαίνει ζήτημα αν πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Γιατί κανένας δεν το βάζει. Ενώ υπάρχει μεγάλη ανάγκη, πρέπει εδώ και τώρα να αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις. Αυτοί βάζουν πρόσχημα ότι αν αυξηθούν οι μισθοί και οι συντάξεις, θα γίνει μια εκτροπή από την δημοσιονομική πειθαρχία και πολιτική που πρέπει να ακολουθήσει το ελληνικό κράτος. Σήμερα, 50, αν δεν και το 60-70, μπορεί και παραπάνω στο ποσοστό του ελληνικού πληθυσμού, είναι στην πραγματικότητα σακάγγελα. Κανένας μισθωτός δεν μπορεί να τα βγάλει πέρα, κανένας συνταξιούχος δεν τα βγάζει πέρα, κανένας ελεύθερος επαγγελματίας δεν τα βγάζει πέρα. Οι ελεύθεροι επαγγελματίες χρωστάνε στην εφορία και στα ταμεία. Οι μισθωτοί, με το που παίρνουν το μισθό, σε 10 μέρες τελειώνει, οι συνταξιούχοι σε 5. Οπότε το μεγάλο ζήτημα μπαίνει, θα γίνουν αυξήσεις στους μισθούς και συντάξεις έτσι ώστε να ακολουθεί μια πολιτική φιλολαϊκή? Θα σταματήσουμε να έχουμε ακρίβεια? Θα μπορέσει οποιαδήποτε κυβέρνηση που θα δει να πει τους σούπερ μαρκετάδες, σταματήστε τώρα εδώ, βγαίνει και το ΦΠΑ έξω, δεν θα παίρνω λεφτά, αρκεί να μπορεί να έχει ο κόσμος πρόσβαση στα τρόφιμα. Δυστυχώς, η πολιτική σκηνή της χώρας
περνάει σε μια τρομερή, φοβερή σύψη και παρακμή, με το αν η κυρία Καϊλή ή ο άντρας ήθελε να πάρει ένα σιωφόρο την κυρία Καϊλή 20-30 εκατομμύρια, εάν η κυρία Σπυράκη είχε κάνει μια με τον συνεργάτη της κάποια συναλλαγή διαφορετική. Οπότε το ζήτημα είναι αν υπάρχει διαπλοκή ή διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα είπαμε αυτά με τον κύριο Λεβέντη φυσικά. Για την ακρίβεια και για την ενεργειακή κρίση που την πληρώνει. Εκεί θα πάμε στις εκλογές. Με αυτά τα ατζέντα, οικονομία και ακρίβεια φυσικά θα πάμε. Κύριε Λεβέντη, θα πάμε στο άλλο θέμα που αυτό φυσικά είναι πονοκέφαλο για τη χώρα μας σχετικά με τα ελληνοτουρκικά. Ελλάδα και Αιγύπτου, είδαμε το πρόσφατα και το ΑΟΣ που πήρε απόφαση του Κάιρου σχετικά με την, για το τουρκικό νομόνιο. Προφανώς εκεί ενοχλεί τον Ερντογάν και βγάλαν μια απόφαση και δύο χώρες ότι η Ελλάδα και η Αιγύπτου δεν θα επιτρέπουν τελεσμένα από την Τουρκία. Αυτό σημαίνει και ο Δένδιας λέει εδώ ότι πήρε λίγο απάνω τον κύριο Υπουργό Εξωτερικών. Δεν πρέπει να επιδιώξουν τις εντάσεις χωρίς φυσικά να δούμε αν πραγματικά η απειλή με τον πόλεμο θα φέρει το αποτέλεσμα. Θέλουμε διάλογο με την Τουρκία, αλλά βάσει το διεθνό δίκαιο. Ας δούμε το βίντεο και θα το σχολιάζουμε μαζί. Ελλάδα και Αίγυπτος ακολουθούν τους κανόνες του διεθνούς δικαίου σε αντίθεση με την Τουρκία που υπογράφει παράνομες συμφωνίες χωρίς ένομο αποτέλεσμα, διαμηνύει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, σχολιάζοντας το διάταγμα του Αιγύπτιου Προέδρου Αλ-Σίσι. Θέλω να σας θυμίσω ότι η Ελλάδα και η Αίγυπτος έχουν ήδη προχωρήσει σε μια ημερική οριοθέτηση, η οποία είναι απολύτως συμβατή με τους κανόνες του διεθνούς δικαίου, εξού και έχει αναγνωριστεί από όλους, σε αντίθεση με το τουρκικο-λιβικό μνημόνιο, το οποίο δεν έχει αναγνωριστεί από κανέναν, εξού και το θεωρούμε όλοι, όταν λέμε όλοι, ενώ και όλη η ευρωπαϊκή οικογένεια, ως άκυρο και ως ένα κείμενο το οποίο δεν παράγει ουσιαστικά κανένα έννομο αποτέλεσμα. Η Τουρκία κατασκευάζει εχθρούς και επιδιώκει την ένταση για να εξυπηρετήσει το αναθεωρητικό της αφήγημα των νησιών Νίκος Δένδιας, σημειώνοντας ότι η γεωπολιτική ενίσχυση της Ελλάδας εκνευρίζει την Άγκυρα. Η Τουρκία ενοχλείται. Ενοχλείται από αυτό. Οφείλω να πω ότι δεν θα έπρεπε. Η Τουρκία θα έπρεπε να επιδιώξει να γίνει μέρος της νέας πραγματικότητας. Καταρχήν με αποκλιμάκωση και τελικά με διάλογο, χωρίς απειλές πολέμου, χωρίς απειλές πυράβλων, χωρίς απειλές νυχτερινών αφήξεων. Τις πολεμικές ιαχές Ερντογάν και τις απειλές για πυραυλικό χτύπημα στην Αθήνα καταδικάζει το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο και ζητά από το State Department να εγκαταλείψει τη λογική των ίσων αποστάσεων. Προκαλεί σύγχυση το γεγονός ότι το State Department καλεί όλες τις πλευρές να αποκλιμακώσουν όταν υπάρχει μόνο μία πλευρά που είναι προκλητική, η Τουρκία. Η Τουρκία απειλεί να εκτοξεύσει υπηράβλους σε ένα κράτος μέλος του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα. Την ίδια ώρα, πληροφορίες από τις Ηνωμένες Πολιτείες αναφέρουν ότι ολοκληρώθηκαν οι τεχνικές συζητήσεις με την Τουρκία για τα F-16, χωρίς όμως να σημειωθεί πρόοδος, αφού το Κογκρέσο εξακολουθεί να είναι αρνητικό. Ο Νίκος Δένδιας μάλιστα διέψευσε δημοσιεύματα που αναφέρουν ότι έκλεισε η συμφωνία για την αναβάθμιση των τουρκικών μαχητικών. Δεν είναι ακριβές αυτό το οποίο υπάρχει σε μερίδα του ηλεκτρονικού και του έντυπου τύπου περί συμφωνίας των ΗΠΑ για τον εξυγχρονισμό των τουρκικών F-16. Αυτό το πράγμα δεν είναι ακριβές. Στην Αθήνα βρέθηκε ο αρχηγός του Αμερικανικού στρατού, James McConville, ο οποίος συναντήθηκε με τον αρχηγό Γιες Χαράλα Μπολαλούση και την πολιτική και στρατιωτική ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων. Κύριε Πρόεδρε, το τουρκο-λιβικό νομόνιο στον αέρα, μετά την κίνηση που έκανε το Κάιρο, προφανώς ότι ενοχλεί πάρα πολύ τον Ερντογάν και παρέα του. Και ο Δένδιας επιμένει. Εμείς θέλουμε το διάλογο με την Τουρκία. Οι απειλές πολέμου δεν συμφέρει καμία χώρα. Τι λέτε, κύριε Πρόεδρε? Αυτά είναι λίγο πολύ γνωστά όλα αυτά που είπατε. Δεν νομίζω ότι δεν τα έχει καταλάβει ο ελληνικός λαός. Εκείνο που δεν συμφωνούμε είναι στο διατάφτα, δηλαδή τι πρέπει να γίνει. Γιατί ο Δένδιας έκανε
κάνει αυτά, αλλά έκανε και προ ενός μηνός εκείνο το ταξίδι στη Λιβύη, το οποίο ήταν εις βάρος της ελληνικής διπλωματίας. Ήταν η παγίδα, για να τον παιδέψουν εκεί, αλλά παγίδα, εντάξει, το κατάλαβα. Αλλά όταν πέφτει σε παγίδες η διπλωματία μας, σημαίνει ότι οι αντένες παρακολούθησης των πραγμάτων είναι αδρανείς. Οι κεραίες. Έτσι νομίζω ότι όταν δεν παρακολουθούμε δηλαδή τα γεγονότα και ευνηδιαζόμαστε, φταίνε και οι άλλοι που στείλουν τις παγίδες, αλλά φταίμε και εμείς που πέφτουμε στις παγίδες. Αλλά όσον αφορά αυτά που είπε προηγουμένως ο κύριος Μάλιος, ότι η διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και ΣΥΡΙΖΑ, ότι η Νέα Δημοκρατία θέλει να δώσει τις δουλειές στους λίγους, στους ολιγάρχες δηλαδή εννοεί, το ΟΔΕ ΣΥΡΙΖΑ θέλει να τις δώσει στον κόσμο, με προοδευτικό πρόσημο. Εγώ τουλάχιστον στην κυβέρνηση τόσο του ΠΑΣΟΚ οι κυβερνήσεις ήταν όλες δεξιές. Δηλαδή, άσε που τα αρπάζαν όλοι οι υπουργοί και όλοι αυτοί, όταν φτάνει ο αρχηγός ΓΕΘΑ να παίρνει τσάντες μέσα στο ΓΕΘΑ, επί ΠΑΣΟΚ, τι να συζητήσουμε τώρα. Ή ο αρχηγός ΓΕΝ πήγαινανε με τις τσάντες μέσα στο Πεντάγωνο εδώ το ελληνικό. Άρα τι να μιλήσουμε για ΠΑΣΟΚ. Καλύτερα να είναι τοξικό κόμμα για τον. Ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να προσφέρει κάτι. Θα μπορούσε να προσφέρει κάτι, αλλά εγώ είδα ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ έδωσε σε συγκεκριμένους. Δηλαδή τα αεροδρόμια τα έδωσε στον Κοπελούζο. Όλα, 38 αεροδρόμια. Και το Φλαμπουράρι. Τα δημόσια έργα τα δίνει πάλι στους ίδιους, στους εργολάβους της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή στους, στην Τέρνα, σε όλους αυτούς. Δεν δημιούργησε, δεν πήγε να δημιουργήσει μια νέα τάξη παραγωγών, ανθρώπων δηλαδή που παράγουν. Πήγε στους πατροπαράδετες οικογένειες, Μυτιλινέως, αυτούς έβλεπα δίπλα στο Τζίπρα, δίπλα στο Φλαμπουράρι, δεν έβλεπα άλλους. Μάλιστα. Με αποκορύφωμα τότε που... Λίγο αριστερά, Γιάννη. Τις τηλεοπτικές άδειες που λέγανε θα τις δώσουμε σε ανθρώπους να είναι δημοκράτες και τις δώσανε ακριβώς στους ίδιους. Ή ποιος θα τα πάρει, κύριε Πρόεδρε, δηλαδή. Συγχωρείς. Ποιος θα τα πάρει, οι ίδιοι θα τα πάρουν. Ναι, αλλά να μην λένε ότι έχουν προοδευτικό πρόσημο. Ο Αλαφούζος δεν είναι προοδευτικό πρόσημο, ούτε ο Μαρινάκης, ούτε ο Σαββίδης. Κανένας από αυτούς δεν είναι προοδευτικό πρόσημο. Είναι όλοι τους, να μην πω τι είναι. Εντάξει. Με χρησιμοποιούμε... Στα κανάλια τους τι δείχνουν. Τι δείχνουν στα κανάλια τους, δεν βλέπετε. Όλο τραγουδές, ξεβράκωτες, ομοφιλόφιλους, όλα τα ίδια και τα ίδια. Μάλιστα. Παρακολουθήστε το πρόγραμμα του ΜΕΝΑ. Πάμε σε ανατολικά, κύριε Πρόεδρε. Πήγαμε σε άλλο θέμα, κύριε Πρόεδρε. Δηλαδή, αν ο Τσίπρας εννοεί προοδευτικό πρόσημο τον Σαββίδη, τον Αλαφούζο και τον Μαρινάκη, πάμε στο διάλογο όλοι μαζί. Μάλιστα. Πρόεδρε, Γιάννη Μάλι, ο πρόεδρος επιμένει στα δικά του. Γιάννη, προφανώς αυτή... Να ρωτήσω κάτι τον κύριο Λεβέντη, αν με επιτρέπεις. Κύριε Λεβέντη, υπάρχει περίπτωση να υπάρχει κόμμα, ακόμα και το δικό σας και εσείς ο ίδιος, που να πάτε για να έχετε μια κυβερνητική προοπτική, και εγώ ίδιος να κάνω κόμμα και πάρω για κυβερνητική προοπτική, οποιοσδήποτε δηλαδή, Έλληνας πολίτης, να μην προσκυνήσει τις πρεσβείες, να μην προσκυνήσει τις οικογένειες, σας συμφέροντα αυτά, την παραγμιακή οικονομική ελίτ, και θα κάνει μέσα από τη βοήθεια του λαού κάτι, πάρτε τέτοια περίπτωση. Θα σας πω, εγώ μέσα στη Βουλή αντέδρασα στον Μπάγιατ. Ήρθε 6-7 φορές ήρθε ο Μπάγιατ στη Βουλή, ο Αμερικανός πρέσβης, και επέμενε να ψηφίσω τις πρέσβες. Δεν τις ψήφισα. Τελικά βέβαια με απείλησε ότι θα μείνω εκτός Βουλής
Και επειδή είχε δικτύωση με τα μέσα ενημέρωση, το πέτυχε. Δεν πειράζει στην πολιτική. Δηλαδή, ήταν καλύτερα να ψηφίσω πρέσπες και να είμαι μέσα στη Βουλή. Εγώ θεωρώ ότι είμαι πιο καλά τώρα. Έχω την αξιοπρέπειά μου. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε, άμα πιστεύετε ότι κάθε κόμμα για να προχωρήσει πρέπει να προσκυνήσει τους Αμερικανούς, τους Γερμανούς κτλ. Άρα, στην πολιτική έχουν θέση μόνο γλύφτες και οσφιοκάμπτες. Ένας άντρας δεν χωράει έτσι που το λέτε. Κύριε Λεβέντη, υπάρχει κάποιος που σηκώνει το κεφάλι και λέει «Όπα, μέχρι εδώ είμαστε, θα τα πάρω εγώ». Για παράδειγμα, και εσείς ο ίδιος που μπήκατε στην Ελληνική Βουλή, είπατε ποτέ να κατεργηθεί το άρθρο 107 και να πληρώνουν φόρο οι εφοπλιστές? Δεν το είπα. Αυτό είναι το πρόβλημά σας? Το πρόβλημά μου είναι αυτό, γιατί εγώ πληρώνω φόρους, ναι. Το εφοπλιστές πληρώνει όταν θέλει, αν θέλει και γιατί να θέλει. Ναι, ακούστε κάτι. Οι εφοπλιστές όντως πρέπει να πληρώνουν φόρο. Όμως ξέρετε ότι αν τους επιβάλλεις να πληρώνουν φόρο, παίρνουν το τσαντάκι τους, γιατί οι εφοπλιστές δεν είναι εργοστάσια όπως είναι το πετσετάκι, όπως είναι τα άλλα, που μπορείς να τα κρατικοποιήσεις ή μπορείς. Οι εφοπλιστές ένα γραφείο έχουν στην Ελλάδα και 10 υπαλλήλους. Τα καράβια είναι στα πελάγι. Οι ιδέα εταιρείες είναι offshore. Δεν μπορείς εύκολα να πας στον Προκοπίου τώρα ή στον, μη λέμε τώρα ονόματα, και αν λες πλήρωσε φόρο, γιατί αυτός ένα γραφείο έχει τα λεφτά έξω και επιχείρησης έξω. Βέβαια, είναι πανεύκολο να πάει στη σίτη του Λονδίνου και να πει «Σας κατουράω, Έλληνες». Έτσι λένε το χρήμα. Κύριε Λεβέντη, και λένε και οι Έλληνες, απαγορεύεται να πατήσεις το πόδι σου στην ελληνική γη. Και τι τον νοιάζει? Αν είναι μάγκες αυτοί, μια φορά ο ελληνικός λαός μπορεί να γίνει 100, αλλά δεν έχει πολιτικούς ηγέτες. Άλλο αυτό. Τι τον νοιάζει τον Προκοπίου να έρθει ή να μην έρθει εδώ? Ο άνθρωπος λειτουργεί, κύριε Λεβέντη, μεν στον καπιταλισμό έχει το οικονομικό προφίλ, αλλά υπάρχει και το συνέστημα, υπάρχει και το ψυχικό σου κόσμος. Στην ελληνική γη είχε ο οποιοσδήποτε εφοπλιστής έχει κάποιες εμπειρίες, έχει κάποιες μνήμες, έχει κάποιες θύμησες. Αυτά εδώ, αν τον απαγορεύσει ο ελληνικός λαός, αν τον απαγορεύσει ο ελληνικό κράτος, να του πει δεν θα πατήσει το ποδάρι σου στην ελληνική γη, τι θα πει, αν πρέπει να πληρώσει ή όχι. Γιατί από το 1953 υπάρχει το άρθρο 107 του ελληνικού συντάγματος που τα δίνει όλα στους εφοπλιστές. Το 1953 άρθρο 107. Ναι, ναι. Και το ελληνικό σύνταγμα μας λέει... Εξηγώ. Και γιατί δεν το έκανε ο Τσίπρας? Ένας θα μιλήσετε. Γιατί δεν το έκανε ο Τσίπρας που έκανε και τροποποίηση του συντάγματος? Πολύ το βάζει. Άρα είναι και αυτός είναι μια ορδινάτσα των Αμερικάνων. Αυτό το λέω. Ναι, αυτό είναι αυτό που λέτε. Άρα και ο Τσίπρας και όλοι τους και χαντρουλάκιδες και τέτοιοι είναι τσογλάνια των Αμερικανών. Εμένα με ενδιαφέρει να σηκώσει κάποιος το κεφάλι. Πώς να σηκώσει? Να πει είμαι εδώ. Αν οποιοδήποτε σηκώσει το κεφάλι και πει είμαι εδώ, σίγουρα ο συνταξιούχος, ο μισθωτός. Τι θα κάνουν, ρε Γιάννη, σήμερα είχαν πάλι συνέκδοση έξω από τη Βουλή σήμερα. Φωνάζουνε. Του ακούει κανείς, ρε Γιάννη? Να φωνάζουν, τι θα κάνουν? Τι δύναμη έχουν αυτοί να αλλάξουν το σύστημα? Στην Μακεδονία δεν ενδιαφέρεστε που πήγε ο Πασόκ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ υπέρ των Πρεσπών? Δεν έχετε ενδιαφέρον για τα Μακεδονία? Εκεί γιατί προσκυνήσανε όλοι? Προσκυνήσανε όλοι και εκεί. Δηλαδή, κύριε Γιάννη, μιλάτε για ένα υποθετικό ζήτημα, έτσι, διότι οι Έλληνες πολιτικοί, όπως σας εγώ είμαι στη Βουλή, είναι τσογλάνια των Αμερικανών. Και εγώ, κύριε Πρόεδρε, και εσείς είχατε καλές σχέσεις με τη Γερμανική Πρεσβεία. Η Γερμανική Πρεσβεία δεν είχατε καλές σχέσεις, κύριε Πρόεδρε? Πώς? Με τη Γερμανική Πρεσβεία είχατε καλές σχέσεις εσείς. Ναι, η Αμερικανική Πρεσβεία. Γερμανική Πρεσβεία, όχι Αμερικανική. Εκεί οι Γερμανοί πάνε μαζί με τους Αμερικανούς αυτοί τώρα. Είχατε καλές σχέσεις όμως, είχατε επαφές πάντα εκεί. Είχα καλές σχέσεις, αλλά τις χαλάσαμε από τις Πρεσπών. Γιατί χαλάσατε, κύριε, γιατί Πρεσπών? Διότι θέλανε να πάσει η θυσία η Ένωση Κεντρών να ψηφίσω υπέρ των Πρεσπών. Και λέω, και αρχίσανε μετά και παίρνανε βουλευτές προδότες για να συμπληρώσουν το 151.
Καταλάβατε τι κάνει. Θα σας πήραν τους βουλευτές τότε φυσικά. Πήραν προδότες άλλων κομμάτων για να συμπληρώσουν το 151. Άστε. Πρόεδρε, πάμε τα τελευταία μας θέμα που θα το σχολιάζουμε μαζί, γιατί πάμε στο τέλος μετά λίγο τις εκλογές. Πόλεμο στην Ουκρανία. Συνεχίζει ο Πούτιν τα χτυπήματα εκεί, στις ενεργειακές καταστάσεις στην Ουκρανία. Προφανώς αυτός ο πόλεμος, κύριε Λεβέντη, είναι βρώμικος πόλεμος και προφανώς έχει χαθεί πάρα εκεί. Κανείς δεν ξέρει πότε θα τελειώσει και με ποιο τρόπο θα τελειώσει. Θέλω να δούμε το βίντεο, γιατί ο μόνος που πραγματικά πληρώνει το μάρμαρο είναι ο Ουκρανικός λαός, και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Ας δούμε το βίντεο. Τα σωστικά συνεργεία ανασύρουν τη σωρό ενός αγοριού ηλικίας ενός έτους μέσα από τα χαλάσματα σπιτιού που ισοπεδώθηκε από τους χθεσινούς ρωσικούς βομβαρδισμούς στο Κρίβι Ριχ. Είναι το τέταρτο θύμα στο συγκεκριμένο κτίριο που χτυπήθηκε από πύραυλο. Απαρηγόρητη, μία γυναίκα θρηνεί για το χαμό της 64χρονης αδερφής της. Πολλές περιοχές στο Κίεβο και το Χάρκοβο έμειναν χωρίς ρεύμα και θέρμανση μετά τον μπαράζ επιθέσεων των ρωσικών δυνάμεων που κατέστρεψαν 9 ενεργειακές υποδομές. Ουκρανοί στρατιωτικοί εκτιμούν πως η Μόσχα θα κλιμακώσει τις επιθέσεις στις αρχές του 2023, βάζοντας ξανά στο στόχαστρο το Κίεβο. Μπορεί να πηγαίνει στην Βελαρουσία, μπορεί να πηγαίνει на кінець, можливо, лютого, можливо, пізніше. Я думаю, що Путін це... Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συναντήθηκε με τους επικεφαλείς της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης στην Ουκρανία, την ώρα που ο αντιπρόεδρος του Ρωσικού Συμβουλίου Ασφαλείας εκτόξευε νέες απειλές κατά της Δύσης. Στρατιωτικές δυνάμεις και υποδομές σε χώρες που βρίσκονται επισήμως σε πόλεμο με τη Ρωσία ή είναι σύμμαχοι του εχθρού, αποτελούν νόμιμους στόχους επιθέσεων. Η Μόσχα κλιμακώνει τις απειλές προς την Ουάσιγκτον μετά την απόφαση των Ηνωμένων Πολιτειών να στείλουν συστοιχίες πυράβλων Patriot στην Ουκρανία, παραμερίζοντας τις μέχρι τώρα ανησυχίες για τις πιθανές ρωσικές αντιδράσεις σε μια τέτοια κίνηση. Κύριε Λεβέντη, αυτός ο πόλεμος, ο βρώμικος πόλεμος, πόλεμος συμφέροντα προφανώς, όλα δείχνουν πλέον ότι, όπως είπα προηγουμένως, είναι ο Ουκρανικός λαός και οι Ευρωπαίοι πολίτες, Ευρώπη γενικά, πληρώνουν αυτό το μάρμαρο γιατί οι δύο μεγάλες δυνάμεις μαζί με την Κίνα παίζουν τα παιχνίδια τους εδώ, ειδικά για τα ενεργειακά. Και δεν ξέρουμε πραγματικά πού θα φτάσει αυτή η ιστορία, γιατί απειλεί ο Πούτιν το 23 η άλλη μια φορά θα εισβάλλει και μέχρι το Κίεβο. Κύριε Πρόεδρε. Τι να πούμε, εγώ σας είπα εξ αρχής δεν περίμενα τέτοιο πράγμα. Δεν περίμενα, δηλαδή, τότε που απειλούσε ο Πούτιν και διέψευδε εκείνη τη Ζαχάροβα και έλεγε σιγά μην κάνουμε επίθεση, πέστε μου πότε θα κάνουμε επίθεση για να πάω διακοπές. Θυμήστε που έλεγε μία εκεί, κορόιδευε. Εγώ πίστευα όντως ότι, κοροϊδεύανε. Ήταν συνδυασμένα αυτά. Τα είχα πει και με το είχα πει και πιάνε. Ότι θα το κάνει. Τώρα το έκανε και ενεπλάκησε ένα πόλεμο θέμα γοήτρου πια και για τη Ρωσία. Οι άλλοι πάλι παλεύουν για τη χώρα τους. Όλα τα κράτη του πρώην Ανατολικού Μπλοκ, λίγο πολύ, με ελάχιστε εξαιρέσεις ένα-δύο, έχουν φύγει από το Ρωσικό Μπλοκ. Το δέχθηκε αυτό η Ρωσία επί χρόνια. Και τώρα δημιουργεί μια de facto κατάσταση. Δεν ξέρω. Πιο παλιά, αν είμαστε 20 χρόνια πριν, θα είχε η Ρωσία κάποια δίκαια. Τώρα όμως που έχει περάσει ένα χρονικό διάστημα και έχει de facto δημιουργηθεί η κατάσταση, να δημιουργεί ένα πόλεμο φθοροποιό, αιματηρό, που δεν νομίζω και να κερδιθεί. Εγώ βλέπω το τέλος αυτού του πολέμου, το βλέπω με μια συνθήκη εκεί παραχώρησης μερικών εδαφών. Δεν το αυτό βλέπω, θα είναι, δηλαδή, σε αυτό επιμένουμε. Δεν βλέπω ολοκληρωτική κατάκτηση της Ουκρανίας. Δεν τους εφέρει τον Πούτιν αυτό, εντάξει. Γιατί λοιπόν δεν το κάνουν να τελειώνουν. Πιέζει ο Μακρόν και άλλες χώρες προς αυτή την κατεύθυνση, αλλά προφανώς κάποιοι άλλοι ακόμα θέλουν να μπορούν όπλα. Εκεί θέλουν να συνεχιστεί αυτός ο πόλεμος.
Εκτός από κάποιες άλλες χώρες που θέλουν να σταματήσει ο πολεμός, γιατί αρχίζουν και πραγματικά πιέζονται από τις κοινωνίες. Ένας πόλεμος δεν σταματάει εύκολα. Πρέπει πρώτα οι δύο εμπλεκόμενοι να κάτσουν στο τραπέζι να συζητήσουν. Τώρα το να λέει ο Γάλλος ή ο Γερμανός ή οποιοδήποτε σταματήστε. Δεν θα σταματήσει. Το καλό είναι, αλλά δεν είναι αρκετό. Το πρέπον είναι οι δύο εμπόλεμοι. Εντάξει. Να κάτσουν να συζητήσουν σε μια βάση ρεαλιστική. Μάλιστα. Γιάννη Μάλιο, τελευταίο σχόλιο, γιατί θα ρωτήσουν τον πρόεδρο για τις εκλογές μετά. Ένα σχόλιο σε αυτό την εξέλιξη του πόλεμου. Προφανώς ότι υπάρχει θέμα πλέον ανθρωπιστική τραγωδία εκεί, στην Ουκρανία. Το η ουκρανική κρίση, ήμασταν από τους πρώτους. Όπου θα εισβάλλει, θυμάμαι βέβαια. Και επειδή είχαμε κόντρα με πάρα πολλούς πολιτικούς, ότι θα εισβολεί και είπαμε εμείς θα εισβάλλει, αν θυμάσαι καλά. Αυτός ο πόλεμος, έχω πει, θα φτάσει μέχρι και τον Ιούλιο του 23. Πλεβάρι με Μάρτι και η Ουκρανία αλλά και οι Ρώσοι ξέρουν ότι από εκεί θα ξεκινήσει μια επίθεση που θα είναι καταστροφική σε όλες τις υποδομές και τις... Δεν πειράζει τίποτα, εντάξει, μίλα Γιάννη. Και τις, τις υποδομές της Ουκρανίας. Το θέμα είναι ένα και μοναδικό. Ότι την κρίση αυτή, όπως όλες τις κρίσεις, τις πληρώνει λαοί και δυστυχώς εκεί παίζεται όλο το παιχνίδι. Καταστράφηκε ο λαός στην Ουκρανία. Ελπίζουμε ότι ο Θεός θα βοηθήσει να μην έχουμε παρατράγωνα με την άποψη πυρηνικό πόλεμο και όλα αυτά, δηλαδή ένα μικρό πυρηνικό χειμώνα. Απειλεί ο Μεντέβρης, ότι ο αντιπρόεδρος του Εθνικού Συμβουλίου της Ρωσίας, ότι στόχος της Ρωσίας και αυτή φυσικά τα οπλικά συστήματα που στέλνουν η Δύση. Αυτό σημαίνει ότι το Patriot, γιατί θα στείλει και ο Biden Patriot εκεί στην Ουκρανία, κύριε Πρόεδρε, και θα μπλεχθούν άλλες χώρες, νομίζω, σε αυτή την περίπτωση. Ίσως θα χαθεί η μπάλα και δεν ξέρουμε, γι' αυτό πιέζονται κάποιες χώρες να σταματήσει αυτός ο πόλεμος. Κύριε Πρόεδρε, δεν ξέρω αν θα προσθέσετε κάτι, γιατί θα πάμε λίγο στις εκλογές. Πότε βλέπετε εκλογές, κύριε Πρόεδρε? Εγώ και βλέπω γύρω στο Μάιο. Τόσο απρόπτω, γιατί. Το Μάιο οι πρώτες. Γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς υπάρχουν και οι δεύτερες. Βλέπετε, κύριε Πρόεδρε, η προοδευτική κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ, γιατί αυτοδύναμη κυβέρνηση που διώξει η κυβέρνηση η Δημοκρατία δεν νομίζω θα του πετύχει. Είναι 5 μονάδες διαφορά και έχω την εντύπωση ότι πλέον θα έχουμε κυβερνήσεις συνεργασίες στη χώρα μας, θέλουμε ή δεν θέλουμε. Εντάξει, τώρα είναι απλή αναλογική. Τώρα δεν μπορεί να υπάρξει αυτοδυναμία. Ακόμα και δεύτερη κυριακή αυτοδυναμία δεν είναι. Εκείνο βέβαια μπορεί να υπάρξει, μήπως ο Μητσοτάκης πάρει λιγότερο από 100 βουλευτές και θα έχει ξεσηκωμό στο κόμμα του μέσα. Θα έχουμε εξελίξεις, λέτε εκεί. Ναι, αν πάρει δηλαδή λιγότερο από 33,3, θα πάρει λιγότερο από 100 βουλευτές. Και σε αυτή την περίπτωση ετοιμάζονται η εσωκομματική αντιπολίτευση να θέσει θέμα, δηλαδή ότι παίρνει λίγο σε σχέση με αυτά που έλεγε τώρα για 8 πόντους, ότι προηγείται κλπ. Αυτό... Εσείς τι κάνετε, κύριε Πρόεδρε, στο κόμμα σας? Στη δεύτερη εκλογή, στην εκλογή δηλαδή που θα γίνει 40 μέρες μετά, που είναι η δεύτερη εκλογή, που την βλέπω Ιούνιο και αρχές Ιουλίου είναι, 10 Ιουλίου, εκεί είναι περίπου οι δεύτερες εκλογές, έτσι όπως τα βλέπω εγώ βέβαια. Στις δεύτερες εκλογές εξαρτάται από το κλίμα που θα υπάρχει την εποχή εκείνη. Αν ο Μητσοτάκης έχει κρατήσει τις τηλεοράσεις να τον στηρίζουν όλες και έχει πλήρη έλεγχο των ΜΜΕ, αν έχει πλήρη έλεγχο των ΜΜΕ, μπορεί να προηγηθεί, ξέρω εγώ, 5-6 μονάδες του ΣΥΡΙΖΑ στις δεύτερες εκλογές. Πάλι αυτοδυναμία δεν θα έχουμε. Πάλι είναι αυτοδυναμία. Γι' αυτό ετοιμάζει
και με τον Ανδρουλάκη να κάνει κυβέρνηση. Του βλέπω Ανδρουλάκη, κύριε Πρόεδρε, και Μπασό και ΣΥΡΙΖΑ πολύ κοντά τώρα. Γιατί, άσχετα τι βλέπετε εσείς, ο Ανδρουλάκης, όσο έχει μέσα το Βενιζέλο και το Λοβέρδο, αυτοί μόνο Νέα Δημοκρατία μπορεί να πάνε. Είναι ορκισμένοι εχθροί του ΣΥΡΙΖΑ αυτοί. Καταλάβατε. Επομένως, όσο είναι ο Βενιζέλος μέσα και ο Λοβέρδος, μόνο με Νέα Δημοκρατία μπορούν να πάνε. Αλλά επιπλέον είναι και ο Σιμίτης, ο οποίος είναι μέντορας του Ανδρουλάκη και οδηγεί τον Ανδρουλάκη προς το Μητσοτάκη. Ναι, έχουμε είναι και τον Γιώργο Παπαντρέου και αυτός έχει μια δύναμη, 30% πήρε, δεν είναι λίγα. Και αυτός θα παίξει ρόλο. Ο Γιώργος Παπαντρέου και αυτός θα πιέζει στην εργασία με τον ΣΥΡΙΖΑ. Όχι, απλώς βουλευτής είναι τώρα ο Παπαντρέου. Δεν είναι, έχει δύναμη όμως, έχει κάποιες βουλευτές βγάζει, δεν είναι λίγο. Μπα. Δεν έχει. Κανείς δεν θα ακολουθήσει τον Γιώργο Παπαντρέου γιατί έχει πλέον η μπογιά του ξεθοριάσει. Μάλιστα. Γιάννη Μάλιο. Το μισθό παίρνει, το αυτοκίνητο παίρνει. Δεν έχει αυτοκίνητο. Ανάγκη τώρα ο Παπαντρέου από μισθό και αυτοκίνητο. Έχει μισθό πρώην πρωθυπουργού, έχει αστυνομικούς στο σπίτι του, έχει από όλα. Αν ζητήσει μεγαλύτερο ρόλο, θα τα χάσει όλα. Νάς. Κύριε Πρόεδρε, εσείς τι λέτε του κόμμα σας, έτοιμες για τις εκλογές? Ετοιμάζεται να ψηφίσετε? Εντάξει, το κόμμα μας έχει δυσκολία στα ΜΜΕ. Γιατί τι κάνανε, ενώ είμαστε την προηγούμενη φορά κοινοβουλευτικό κόμμα και είχαμε τέτοιες περιπτώσεις, ο Κωνσταντόπουλος ή τα Μανάκη που ήταν κοινοβουλευτικά κόμματα και δεν εξελέγησαν. Συνέχιζαν τηλεοράσεις και τους καλούσαν και τους φιλοξενούσαν. Εμάς μας γκρέμισαν αμέσως και μας θεωρούν, ας πούμε, ίδιο με κάτι Εμφετζόγλου, δηλαδή μας βάζουν στο εκτός Βουλής. Μάλιστα. Και με αυτόν τον τρόπο δεν μας καλούν. Εσείς τι λέτε σαν κόμμα? Αυτό είναι το μίσος συγκεκριμένων ανθρώπων, όπως είναι ο Μαρινάκης, ο Εμφετζόγλου, όχι ο Εμφετζόγλου, ο Αλαφούζος και ο Σαββίδης, ο οποίος Σαββίδης και αυτός είναι, παρότι είναι στη Θεσσαλονίκη και ξέρει τη δύναμη που έχω, παρά τα αυτά παίζει βρώμικα παιχνίδια εκεί πάνω και δεν... Άστε. Άρα οι πρόεδροι θα παλέψετε για τις εκλογές, θα κατεβείτε κανονικά? Εμείς θα επανέλθουμε, θα παλέψουμε με τις δυνάμεις μας. Και πιστεύουμε αυτό που είπε ο κύριος Μάλιος, ότι αφού είναι αριστεροί όλοι, αριστερίζοντες, αριστεροί πασοκτζίδες, όλοι οι υπηρέτες των Αμερικανών και των ξένων πρεσβειών, αναζητείτε ένα κόμμα τίμιο και αυτό είναι η Ένωση Κεντρών. Αν υπάρχει άλλο, πέστε μου τίμιο. Πρόεδρε, εδώ χάτε και μπάλα. Εμείς αποδείξαμε μέσα στη Βουλή ότι είμαστε τίμιοι. Δεν ακούστηκε τσικ το παραμικρό για την τιμιότητα του Λεβέντη. Άλλο αυτό, άξια, το ξέρουμε αυτό. Κύριε Πρόεδρε, να είσαι καλά, χάρη και την κουβέντα, θα τα ξαναπούμε. Ευχαριστώ, σε βλέπω... κύριε Μάλιο, και σας. Γεια σας. Γεια σας και σένα, σας ευχαριστώ, θα τα πούμε. Γεια σας. Και σας, κύριε...